Στο ανώβερο της Γερμανίας βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο 20χρονος Γεράσιμος, ο μοναδικός επιζών του πρώτου βαγονιού του μοιραίου σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών, όπου χάθηκαν 57 αθώες ψυχές. Ο νεαρό πολυτραυματία από το Βόλο νοσηλεύεται πλέον σε κέντρο αποκατάσταση εξειδικευμένο στι εγκεφαλικέ κακώσει. Ο 20χρονο ταξίδεψε με προγραμματισμένη πτήση από τη Θεσσαλονίκη, συνοδευόμενο από τον αδελφό του, ενώ με άλλη πτήση μετέβησαν εκεί και οι γονεί του. Ο γνωστό σε όλου Γεράσιμο ήταν στη μονάδα εντατική θεραπεία. Είχε την νοσηλεία από το ιατρικό και νοσηλευτικό μα προσωπικό και το οποίο Πραγματικά θα ήθελα να συγχαρώ για το υψηλό επίπεδο των υπηρεσιών το οποίο παρήχε και έδωσε τη δυνατότητα σε αυτό το παιδί ε, λίγες ώρες πριν να φύγει για το ανώβερο της Γερμανίας ως ένα εξειδικευμένο κέντρο όπου θα συνεχίσει τη θεραπεία του εκεί. Ο Γεράσιμο από την πρώτη στιγμή μεταφέρθηκε στη μονάδα εντατική θεραπεία του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισα. Οι γιατροί αρχικά έδωσαν μεγάλο αγώνα να τον κρατήσουν στη ζωή και τα κατάφεραν. Μετά από περίπου 100 ημέρε νοσηλεία, άρχισε να δείχνει ότι βρίσκεται στην αρχή μια μικρή επαφή με το περιβάλλον, χωρί αυτό να σημαίνει ότι ξεπέρασε και τον κίνδυνο. Στο εξειδικευμένο κέντρο τη Γερμανία, οι γιατροί θα εκτιμήσουν εκ νέου την κατάσταση ημερώματα της 1ης Μαρτίου, λίγες ώρες μετά το δυστύχημα των τεμπών, έφτασε στο νοσοκομείο μας τα επίγοντα ως πολυτραυματίας, ο 20χρονος από το Βόλο, ο οποίος αντιμετωπίστηκε ως πολυτραυματίας σε ένα δυστύχημα που έγινε περίπου γύρω στις 11.30 στις 28 Φεβρουαρίου. αντιμετωπίστηκε με χειρουργείο και εν συνεχεία ε, εις, έγινε η εισαγωγή του στην μονάδα εντατική θεραπεία. Γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό τον αποχαιρέτησαν και ευχήθηκαν σε εκείνο και την οικογένειά του να πάνε όλα καλά. Εμεί ευχόμαστε τα καλύτερα γιατί αγαπήσαμε και τον Γεράσιμο και όλη του την οικογένεια και όλου όσου έφτασαν στο νοσοκομείο μα για να εκφράσουν την αγάπη του.